Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. 13 έχουμε. Καλή εβδομάδα, Νίκο. Γεια σου ρε Νίκο, τι έγινε φιλαράκι μου? Πολύ καλά εσύ. Μπράβο αδελφέ μου, μπράβο. Πολύ καλά. Τι, σε ποιο σταθμό είμαστε? Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ποια είναι η εκπομπή? Σαν το σκύλο με τον κάτω. Έρχεται, σιγά σιγά πλησιάζει. Σαν το σκύλο με τον κάτω είναι. Κοντεύουμε. Πρέπει, χτυπάει ήδη μια γραμμή. Έλα, Νίκο, να σου πω κάτι. Πρέπει, ρε φίλε, λίγο να βάλω και μια σκαλέτα στην εκπομπή. Δεν μπορεί δηλαδή με το όποιο θέλει, την κράω, παίρνει τηλέφωνο, ξεκινάμε και μιλάμε. Έχω την υποψία. Έχω την υποψία ότι ένα άνθρωπο που έχουμε να ακούσουμε μια εβδομάδα. Θα περιμένει, είπε, θα εμφανιστώ το 13. Νάτο. Θα περιμένει. Βιάζεσαι. Θα περιμένει. Όχι, περίμενε. Νεκτάρι, ε. Μια είδηση σοβαρή. Όχι, δεν είναι νεκτάρι. Σοβαρή είδηση, βέβαια. Σοβαρή είδηση, στον αέρα, βέβαια. Μια σοβαρή είδηση. Λοιπόν, σήμερα το πρωί. Ναι. Ήταν ο Καρυπίδης στην Άουσα με τον Δήμαρχο, με κάτι τραπεζίτες και πάει να αγοράσει τα πάνω εργοστάσια της Veterans Naus, κατά πάσα πιθανότητα. Ήταν όλοι μαζί εκεί πάνω. Ξέρεις ποιο, την Τρικολάν και το πάνω που είναι στον Άγιο Νικόλα, όχι αυτό που είναι πάνω από τον Άγιο Νικόλα, αυτό που είναι μέσα στην πόλη, το δεξί και το αριστερό που λέμε, δύο ενωμένα που ήταν. Στα σκαριά μεγάλο deal και θα κάνουμε ρεπορτάζ, φίλε, και θα το τσεκάρουμε. Είστε οι καλύτεροι ρεπορτάζ. Το λέω εδώ, κοίταξε, δεν το λέω επειδή το είδα εγώ με τα μάτια μου, έτσι. Το έχουν ανεβάσει ήδη άνθρωποι και ειδικά ο πρώτος που το ανέβασε ήταν προχτής. Ωραία. Θα κάνω ρεπορτάζ και θα δώσω ενημέρωση μέχρι το βράδυ. Ναι, για να μάθω ακριβώς. Ναι, κάτω για το είδα. Δηλαδή ήταν αυτοί εδώ πέρα, το είδαν, δηλαδή αυτοί που μου είπαν, ήταν 10-12 άτομα. Λέει. Μάλιστα, θα το δούμε. Θα το δούμε. Μαζί με τον Δήμαρχο τώρα τι δουλειά θα κάνει, δεν ξέρω. Έτσι, ίσως για κάνα αποθήκη κρασιών, κάτι τέτοιο. Θα το τσεκάρουμε. Θα δει κάτι, μια ανάρτησή του. Μάλιστα. Αλλά κάτι το δεν δούμε. Ξέρω. Πάντως το είδα σίγουρα. Ωραία. Το έχουν αναρτήσει και στο Facebook, να ξέρει. Ωραία, θα το δούμε, το δούμε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εσεί είστε οι ρεπόρτερ. Εσεί πρώτο, έτσι. Ένα τρωτομένο. Εσεί είστε οι ρεπόρτερ αυτή τη εκπομπή. Και γενικότερα των ραδιοφώνων. Δεύτερον, πακετάζω Καρυπίδη στα Sky στην Άουσα. Τελειώσαμε. Τι είναι αυτό, ρε. Ποιο? Κάτι μου θύμισε βασικά. Σίγουρα το ξέρεις. Α, ναι. Σίγουρα το ξέρεις. Πάμε. Νίκο. Ναι. Τι έγινε, ρε φίλε? Είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες κερδίζουν ταυτόχρονα στα... Νομίζω ναι. Εκτός αν έχεις την συμπρεμιέρα του πλεύτη και έχεις χάσει. Πού πάω ξύδες όλοι εσείς που περιμένετε αυτά και κερδίσετε, τάχα. Μισή τώρα να σε ρωτήσει. Ναι, εγώ το πίστευα, ρε. Ναι, δεδομένο ήταν. Όλοι είχαν την ίδια λογική με ένα μόλις ήρθε την 11. Εγώ με το που είδα και την 11 ήδη με τον Παναθηναϊκό. Εδώ είμαστε. Πάμε για κάτι φορά καλή. Ωστόσο, ο Αμπέλ Φερέιρα. Τώρα είναι καλός. Έτσι, τώρα είναι καλός. Τώρα είναι καλός ο Αμπέλ δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Μάλιστα, μέχρι χθες δεν ήταν. Έτσι, μπράβο. Για να δούμε τι έχει να πει ο φίλος. Ναι, ναι, βεβαίως. Καλησπέρα σας κύριε Ευτυχίτε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας κύριε Ευτυχίτε. Πού είσαι, Ραντανάρα, τι γίνεται? Τι να γίνει, φίλε, έχω αραχθώ σε μια φιάτα μία ώρα και 10 λεπτά. Σε ποια? Α, δεν την ξέρεις. Περικλέως εκεί στην Καλαμαριά, στον ΟΤΕ. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει άνθρωπος. Μια ώρα και 10 λεπτά. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αλλά έχουμε δροσιά, βάλουμε ερκοντήσιον και το ερκοντήσιον είναι χαρά. Είναι πάρα πολύ. Πέρα από το ερκοντήσιον, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Έτσι πρέπει να είναι όταν είμαστε στην πόλη. Έτσι, έτσι πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Ο καιρός όταν είμαστε στην πόλη πρέπει να είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν θυμάμαι τελευταία φορά που είχα βάλει τζιν. Και έβαλα σήμερα. Πάρα πολύ καλά είναι. Το βράδυ ειδικά είναι, φίλε, κάνεις έναν ύπνο. Εγώ χθες πήρα κουβερτούλα λίγο. Μια ελαφριά έτσι από πάνω και την έριξα. Γυναικωτός. Γυναικωτός, λέει άλλο. Τι τα κάνω, ρε Νίκο, κάτω στο υπόγειο έχω ψήφια. Κρύωσαν τα ποδαράκια του. Για πες, φίλε. Νίκο, ναι? Να κάνω μια ερώτηση. Όσες θες. Για την έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τιμωρήθηκε ημερολογιακά για 2 χρόνια ή για 2 χρονιές. 2 χρόνια. Που δεν θα βγει στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα εκτίσει την ποινή του χρόνου και τη μεθεπόμενη και του χρόνου. Θα, αν εξασφαλίσει πάλι ευρωπαϊκό εισιτήριο, τη μεθεπόμενη σεζόν θα παίξει κανονικά στην Ευρώπη. Έπρεπε να βγει πέρυσι για δεν να. Έπρεπε να... Δεν ναι, πέρυσι δεν βγήκε. Φέτος έπρεπε να βγει για να εκτίσει. Τώρα που βγήκε θα εκτίσει. Τη μία. Ναι. Τη μία χρονιά. Άρα και του χρόνου. Και πάλι να βγει στην θέση του ΕΒΑ, πάλι δεν θα όχι, θα παίξει. Του παραχρόνου θα παίξει η Ευρώπη, κανονικά. Αν βγει. Γιατί, αφού 2 χρόνια τιμωρήθηκε. Όχι, μία είναι. 2 είχε φάει, νομίζω. Μία είναι, μία. Και εγώ νομίζω πάντως ότι με το φετινό μηδενίζει και το χρόνο παίζει κανονικά. Και εγώ το ξέρω. Αν είναι μία χρονιά, το μηδενίζει. Αν είναι 2 χρονιές, το μηδενίζει. Με μία χρονιά είναι.
Παραχρόνου θα παίξει. Του χρόνου, φίλε, με την Ευρώπη, επειδή θα είναι μειωμένες πλέον και θέσεις της Ελλάδας, γιατί προκόψαμε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα γίνει κλάμα. Ειδικά με το Europa League. Του χρόνου πάλι θα παίζουμε κανονικά ή από του παραχρόνου θα έχουμε το θέμα με την γάμα εθνική της Ευρώπης? Νομίζω από του χρόνου θα διεκδικείς μια θέση για αυτές τις διοργανώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Α, δεν ισχύει από το φέτος ότι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όλοι κανονικά Europa League του χρόνου. Όσοι είναι στις θέσεις αυτές, δεν είναι Europa League 2. Ναι, όταν θα γίνει, ακόμα δεν έγινε το κεφτό, μπορεί θα γίνει το 21-22. Ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι. Εκεί πέρα. Εκεί του χρόνου θα είμαστε μέσα όλοι. Λόγω ότι πιάσαμε το 15 πλέον και η Κύπρος είναι στο 16, θα πάει η Κύπρος σε αυτό το. Γιατί με τον αποκλεισμό του ΑΠΟΕΛ και την πρόκληση του Ολυμπιακού, η Ελλάδα πέρασε το 15 απέναντι στην Κύπρο. Η Ελλάδα έχει πάρει την κάτω βόλτα σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό, να θέλετε να πηγαίνουν καλά ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, μπας και δούμε χαίρι πάλι. Άιντε. Έλα, ρε Νίκο. Όχι, ρε φίλε, γιατί να. Για να βλέπεις άλλο πανηγυρίζω εγώ του Ολυμπιακού, όχι ρε φίλε τον Ρε εδώ πέρα στο τέλος θα βγάζουμε δύο ομάδες έτσι όπως πάμε. Δεν πειράζει, θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε λίγο άλλο. Και τι να πανηγυρίζω εγώ του Ολυμπιακού, ρε όχι ρε φίλε. Αχ, δεν μακριά ρε, άσε το. Θα ζήσουμε. Καλύτερα στο, όπως το λένε αυτό το κοπερέντησαν κάπου. Το λένε, Έχεις να πεις κάτι για Άρη, να σε αφήσω να πάω στους επόμενους τρεις που περιμένουν. Τέσσερις ψέματα. Ένα μόνο ένα πράγμα. Πες ό,τι θες. Για τον Χρύσανθο. Ναι. Χρύσανθε, δεν ξέρω αν μας ακούει βασικά. Μπορεί. Παρακαλώ, ρε. Την ώρα που πάω να κάνω το ωραιότερο χασμουριτό της εβδομάδος. Φωνάζει πάλι. Μου λες τη λέξη συσπήρωση του αριανού λαού. Συσπήρωση του αριανού λαού. Αυτό. Δεν είπε τη λέξη επικοινωνία. Δεν λέγω αυτά τα πράγματα στον αέρα, ρε. Συσπήρωση του αριανού λαού. Το πιστεύει και το θέλει. Εντάξει. Θα γίνει κάποια στιγμή. Να είσαι καλά, Ντονάρα μου, να είσαι καλά. Καλή υπομονή, φιλιά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Δεν περιμένει, απλά παιδιά, επειδή είστε πολύ όσο πιο σύντομα γίνεται. Ναι. Ναι. Έλα, ρε. Έλα, ρε, νετάριε. Έλα, αγοράκι μου. Μετά από άδεια μια εβδομάδα επιστρέφει. Εγώ είπα, θα σας πάρω την ημέρα που θα τελειώσει ο κορονοϊός στην Ελλάδα σύμφωνα με το στατιστικό της Σιγκαπούρης. Από τον κέντρο της Θέρμης. Δεν τελειώνουμε. Δεν τελειώνουμε, νεκτάρια. Δρόμο είμαστε, νεκτάρια. Μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως. Επιχειρηματολογήστε. Μόνο από έξω είναι αυτά ή συνολικά? 241 είναι απ' έξω. Αχα. Το μήνα Ιούλιο από 1 έως 13. Ενώ το προηγούμενο μήνα είχαμε 130. Θα πάμε και παραπάνω, ναι. Ανέβουμε πολύ. Παιδιά, θα ανέβουμε. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Ενώ επίσης ανεβαίνουν και τα κρούσματα, γιατί γίνονται περισσότεροι Έλληνες. Οι έλεγχοι ήδη έχουν φτάσει στους 70.000 αυτό το μήνα. Ναι. Ενώ το προηγούμενο μήνα είχαμε 120 με 130.000 όλο το μήνα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 70.000 και φυσικά αναμένεται να είναι γύρω 150 με 180.000 που θέλουμε στο μήνα. Ανάλογος πώς θα πάνε. Και επίσης αυτά τα 241 του εξωτερικού, εσείς τι θεωρείτε ότι δεν μεταφέρουν τον ιό και σε πολλά εγχώρια? Δηλαδή η Θεσσαλονίκη, γιατί ξαφνικά από το 1 του Ιουνίου έχει πάει στα 26 του Ιουνίου? Γιατί υπάρχουν τέτοια, ναι. Ήρθαν από το εξωτερικό και αυτοί κολλήσανε και εδώ. Ναι. Η Χαλκιδική είναι κοντά. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχει ένα. Ο ένας πόλησε όλους εκεί γύρω και τα λοιπά και λίγο το διασυγκέρανε. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά κολλήσαν 26 Θεσσαλονίκης. Έγινε από εκεί. Τι να κάνουμε, τη στιγμή που ανοίξαμε τα σύνορα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι να μην ξεφύγουμε. Μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Συμφωνώ. Το θέμα είναι και η ουσία, για να μην πλατιάζουμε τη συζήτηση, ότι δεν θα αντέξουμε οικονομικά δεύτερο lockdown. Δεν υπάρχει δεύτερο lockdown, Ελληνικό. Και ήδη, επειδή όλα είναι αβαβά, έχουν βγει ήδη καμιά τριανταριά φάρμακα και καμιά δεκαριά εμβόλια τα οποία ήταν έτοιμα. Απλώς για κάποιο λόγο, τον οποίο στο μέλλον θα τον καταλάβουν όλοι, θα γίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο ποδοσφαιρική συζήτηση. Πάμε, ναι. Ένα. Ο ΠΑΟΚ πήρε τους βαθμούς πίσω από το ΚΑΣ και αυτή τη στιγμή θέλει δύο χ για να βγει και δεύτερος τυπικά. Γιατί θέλει δύο χ? Γιατί, αν πάρει χ με την ΑΕΚ και χ με τον Άρη. Και άμα η ΑΕΚ κερδίσει τον Ολυμπιακό.
συγγνώμη. Θέλει να του πείσουν οι άκρη, θέλει σωστά. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Α, όντως, ναι, ναι. Έχει δίκιο. Θέλει δύο χ. Ναι. Δηλαδή, εδώ τρεις βαθμοί μπορεί να μην το φτάσουμε, δηλαδή δύο χ το φτάνουμε. Mm-hmm. Και αυτό που σας είχα αφήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό με τους γύφτους που δεν το βρήκε κανείς, γιατί αυτό το κορονοϊό ενώ είναι σε πολύ δύσκολο. Πες το, πες το, για να πάμε και στο επόμενο, ναι. Ο Χαλκός. Τι λέει. Μάλιστα. Και φυσικά είχαμε φέτος τη μεγαλύτερη έκπληξη, αν και έτσι όπως κάτω της το πράγμα στον Ζέν Λιβανές, το προπάθημα βολή. Μάλιστα. Και εσύ Νεκτάρι μου, σε περιμένουμε και τις επόμενες μέρες, τώρα που επανήλθες. Την επόμενη εβδομάδα πάλι. Μάλιστα. Ας μιλήσουμε και άλλοι, παιδιά. Έχω τον καιρό μιλήσαμε 2-3 άτομα. Ναι. 2-3 γίνανε 20-30. Στη Θέρμη όλοι ακούν την εκπομπή. Εντάξει, πείτε κάτι, γιατί στη Θέρμη η εκπομπή που έχει τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα είναι η δική σας. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Θέρμη γκέτο. Φάγαμε πακέτο. Φιλιά, Νεκτάρι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Και εγώ θα το πάω, θα το ξεκινήσω λίγο με το κορονοϊό. Βεβαίως. Και μετά λίγο θα το πάω και στα ποδοσφαιρικά, πολύ λίγο. Όχι παραπληροφόρηση, αυτό το αλαλούμ που γίνεται με το κορονοϊό, ακούστε τώρα, βασικά τη μεσημεριανή εκπομπή του κυρίου Ζαγόρα την ακούσατε. Ξεδιάλυνε μας λίγο το μυαλό, ναι. Λίγα πράγματα. Που είπε για τα λύματα. Ναι. Ότι είναι σχεδόν παντού όλα. Ξέρετε, ακούστε τώρα, η Ρωσία ξέρετε τι έχει. Έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά, ακόμα και χαμηλότερο και από την Ελλάδα. Ναι. Και μιλάμε για θανάτους. Σωστά. Ναι. Ξέρετε τι τεστ έχει γίνει στη Μόσχα. Τι. Σε 1 εκατομμύριο κόσμο. Ξέρετε πόσοι βγήκαν θετικοί. Πόσοι. 250.000. Ένα στους τέσσερις δηλαδή. Ένα στους τέσσερις. Τι. Ένα στους τέσσερις δηλαδή. Ένα στους τέσσερις κουβαλάει τον ιό. Ξέρετε τι γίνεται. Εγώ τι βλέπω. Ότι ο ιός σε άλλα DNA, δηλαδή μπορεί στον Έλληνα να μην πιάνει. Το DNA αυτό, μπορεί αυτό σε άλλο λαό μπορεί να πιάνει. Σωστά. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς. Και ναι. Πάντως το ποσοστό θνησιμότητας είναι ελαχιστότατο των ελαχιστότατων. Μπορεί να έχει να κάνει με το DNA του Έλληνα. Να πιάνει, το δικό μας το DNA μπορεί να είναι πιο δυνατό. Εύκολα, αλλά από τη γρήπη είναι 1 προς 1000. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ πιθανότερο να πας από άλλη αιτία. Ο κορονοϊός βοηθάει βέβαια. Ναι. Αλλά με την ίδια λογική θα έπρεπε 250.000, θα έπρεπε να έχουμε 50.000 νεκρούς. Δηλαδή να έπιανε τους, πώς λέμε το ποσοστό αυτό, εδώ στην Ελλάδα 0,0 τόσο. Το ρο 0. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Για να πάμε και στο ποδοσφαίρο. Νομίζω ότι είμαστε περισσότεροι φορείς, mm-hmm. απλά δεν το δείχνουμε. Ναι. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στο νοσοκομείο να κάνει εξετάσεις. Αυτοί που έχουν τα συμπτώματα, αυτοί πάνε. με τα συμπτώματα δεδομένα βγάζουν αυτό το 0,0. Αν πιάσουμε όλους τους Έλληνες, μπορεί να εκπλαγούμε, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι 1 προς 4, 1 προς 5. Τέλος πάντων, για πάμε σε ποδοσφαίρο. Για ποδοσφαίρο που είναι τα βεδιανά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θέλουμε κανονικά ισονομία και ισοπολιτεία εδώ στην Ελλάδα. Εγώ βλέπω ότι μια ομάδα δεν τη θέλει αυτή την ισονομία και ισοπολιτεία. Μιλάω καθαρά, είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν τη θέλει, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όχι. Ενώ ζητάει από δικαστές που τον έχουν δικάσει την παρέτησή τους. Έτσι. Και τους βγάζει στα μαντάλα. Κάνει bullying. Ναι, όχι, εγώ δεν λέω ούτε bullying ούτε ξεμπούλινγκ. Δεν ζητάει παρέτηση. Ζητάει. Το ίδιο δεν πρέπει να κάνουν και ορισμένοι άλλοι δικαστές που έχουν πάει τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα. Όλοι οι δικαστές που έχει περάσει και δεν έχουν. Με την πρώτη να αφοώσουν τον Ολυμπιακό θα πρέπει να παραιτηθούν, να δώσουν παρέτηση και να ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Γιατί ο Παναθηναϊκός ξέρετε ότι πήγε την υπόθεση στο ΚΑΣ το 15. Θυμάμαι, τα λέγαμε την Παρασκευή, είχαμε μια πολύ επικοδομητική κουβέντα γι' αυτό. Ναι, έτσι. Και ξέρετε ποια είναι τα στοιχεία, το υπόμνημα απολογία του ΚΑΣ. Ναι, βέβαια. Τα στοιχεία που η προσφεύγουσα πάει ο Παναθηναϊκός επικαλείται προέρχονται κυρίως από κατηγορίες που περιλαμβάνουν στο κατηγορητήριο. Προφανώς οι κατηγορίες αυτές είναι οτιδήποτε εκτός από αντικειμενικές. Τον αθώνει πλήρως τον Ολυμπιακό. Άρα όλοι οι δικαστές από το 10 και μετά οι οποίοι έχουν εμπλακεί με το όνομα του Ολυμπιακού θα πρέπει να δηλώσουν παρέτηση
mm-hmm. και να δώσουν και αποζημίωση για ό,τι έχει πάθει ο Ολυμπιακός. Όλες οι φυλάδες θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Αυτά που έχει πάθει είναι πολλά, σωστά. Έχετε δίκιο. Σύμφωνα με το ΚΑΣ, δεν είναι αθώος, εδώ δεν είναι αθώος ακόμα ο ΠΑΟΚ, ξαναγυρνάει πίσω. Ξαναγυρνάει πίσω. Εγώ λέω θα αθωθεί ο ΠΑΟΚ, ναι, να ζητήσουν όλοι, στον Ολυμπιακό να ζητήσουν όλοι, συγγνώμη. Θα παραιτηθούν όλοι, θα γίνει το bullying που γίνεται τώρα, που λέτε εσείς, εγώ δεν το λέω. Όχι, λίμον. Έχουμε ισονομία και ισοπολιτεία. Όχι. Όχι. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα θέλει να δικά του. Δικάζουνε. Αυτοί που δικάσαν τον Ολυμπιακό, οι εισηγητές είναι στη θέση τους, δεν τρέχει τίποτα, πίνουν το καφεδάκι τους. Ενώ άλλοι παρετούνται φοβούμενοι. Αφού τρώνε μπούλινγκ. Ακόμα δεν έχει βγει αθωτική απόφαση. Εσείς βλέπετε ισονομία και ισοπολιτεία. Καθόλου κύριε. Ο ΠΑΟΚ θα θέλει τα δικά του. Όχι, πώς το λένε. Δεν το λέω. Μα δεν το λέω ειρωνικά. Όχι, λέω, ούτε κι εγώ. Μα αυτό που. Εσείς πιστεύετε αυτό ότι έχει προσφύγει ο Παναθηναϊκός και έφαγε τα μούτρα του στο ΚΑΣ. Βέβαια. Ο Ολυμπιακός βγήκε τελείως αθώος. Όχι τελείως, δεν υπάρχει τελείως. Αθωωτική, τελειωτική απόφαση για τον Ολυμπιακό. Παρόλα αυτά, εξακολουθούμε να έχουμε δίκες. Και μάλιστα τις ίδιες δίκες που έχει αθωωτική απόφαση στο ΚΑΣ. Οι ίδιες υποθέσεις, οι ίδιες δίκες. Και κάθονται οι εισηγητές, τώρα με τα πόδια ανεβασμένα και πίνουν καδαλάκι. Πώς ο Ολυμπιακός είναι ο Νταβαντής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μα δεν είναι αυτό το ρεμπούλινγκ, το είπαμε τελείως. Δεν υπάρχει ισοπολιτεία. Έχετε δίκιο. Να είστε καλά και να πάμε και στον τελευταίο πριν το break. Πολύ καλά. Καλή επικοδομητική και δεύτερη στον τελευταίο πριν το διάλειμμα, ναι. Πολύ καλά τα συζητάμε με τον κύριο αυτόν. Ναι. Ναι. Γεια σας. Λοιπόν, Παπαδόπουλε. Ναι. Ζήτηση που είχατε με τον Χρύσανθο. Ναι. Φτιάξε λίγο ή κλείσε το παράθυρο ή πήγαινε πιο κοντά στο μικρόφωνο γιατί ακούγεται τη βαβούρα απ' έξω. Κάτι βαράει από πίσω. Κάνε κάτι από τα δύο. Τέλος πάντων, κάνω και τα δύο. Ωραία, πολύ καλύτερο αυτό. Για πες. Αυτό που λέγατε με την... πες το. Με ποιον. Με τον Χρύσανθο, να πούμε για τον κόσμο που άρεται και φέρεται, ξέρω εγώ, άγεται και φέρεται ανάλογα με τα αποτελέσματα και... Ναι. Ξέρω εγώ, ο μια είναι, ξέρω εγώ, Θεός, την άλλη είναι από δύο κουπέως, μπράβος. Ναι. Εγώ έχω να πω κάτι. Ναι. Υπάρχουν δύο πράγματα. Mm-hmm. Ο πόθος και το αντικείμενο του πόθου. Ναι. Έτσι, το αντικείμενο του πόθου είναι το ποδόσφαιρο γενικότερα. Mm-hmm. Να βλέπεις καλή μπάλα, να γουστάρεις και να κάνεις. Ο πόθος είναι η ομάδα σου mm-hmm. να κερδίζει. Ναι. Ανεξαρτήτου αποδόσεως. Ναι. Να κερδίζει. Χθες ο ΠΑΟΚ ας πούμε κέρδισε, δίχως να έχει καμιά απόδοση, ξέρω εγώ, τρελή. Έτσι. Αλλά είναι ευχαριστημένοι. Και δεδομένων των συνθήκων και οι συνθήκες ναι. είναι οι πολλές απουσίες που έχει, ας πούμε, παίρνει παραπάνω credit η νίκη του. Ναι, τέλος πάντων. Δεν ναι. είναι credit. Τώρα ο άλλος έχει πάρει το πρωτάθλημα. Βρε ναι, οκ, okay, εντάξει. Ο γοήτρου είναι περισσότερο. Αλλά οκ, okay, ναι. Αυτό. Εμείς περισσότερο θέλουμε τον πόθο, όχι το αντικείμενο του πόθου. Δεν γουστάρουμε το αντικείμενο. Για μένα ο Αριανός είναι μπερδεμένος ανάμεσα στο θέλω και τον μπορώ. Όχι, όχι, άκουσα. Δεν μιλάω για τον Αριανό, μιλάω ναι. για όλους. Όλοι έτσι είναι. Δεν είναι μόνο ο Αριανός. Δεν ξεχνάς τώρα του ΠΑΟΚ τι έγινε. Με τον προπονητή. Τώρα πήγε και άκουσα τον άλλο, με λέει ποιος προπονητάρα είναι. Καλά, ρε, στην περασμένη εβδομάδα δεν με έλεγες να πούμε να αφήσει. Όχι την περασμένη εβδομάδα, πριν 4 μέρες. Δεν πέρασε καν εβδομάδα. Πριν 4 μέρες, πριν 2 μέρες. Συνάδελφός μου. Δεν πέρασε καν εβδομάδα. Τώρα έρχομαι στον άλλο τον Νίκο. Παρακαλώ, κύριε. Δεν μου λες ποιο είναι πιο καλό, να βγεις δεύτερος ή τρίτος. Κοίτα. Είναι καλή η ερώτησή σου. Για μένα είναι να βγεις δεύτερος φέτος για τον εξής λόγο. Γιατί φέτος, έτσι όπως είναι τα προβληματικά του Champions League, έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεθείς στους ομίλους. Γιατί είναι άλλο να παίζεις διπλά παιχνίδια και άλλο να παίξεις μονά και να παίξεις ένα διπλό στα play-off. Στα play-off τελείωσες. Γιατί? Γιατί θα πέσεις με μια Chelsea. Δεν το ξέρεις αυτό. Και πώς δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις ότι θα πέσεις με μια Chelsea. Μια ομάδα σαν την Chelsea. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος γι' αυτό και μπορεί να πεις και μια τέτοια ομάδα και να σου κάτσουν δύο παιχνίδια και να περάσεις. Όσο λιγότερα παιχνίδια έχεις σε τέτοιο επίπεδο για μένα, όσο λιγότερα παιχνίδια έχεις, τόσο περισσότερο πιθανότητες έχεις να περάσεις. Έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να το βλέπεις έτσι, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι δεν μπορεί. Δεν μπορούν τα παιδιά, ρε φίλε. Όπως έλεγε και ένα. Τώρα να σου πω λίγο κάτι. Πέρσι
αντιμετώπισε τον Άγιαξ. Ωραία. Τον Άγιαξ, ο οποίος πρόπερσι είχε φτάσει αδερφέ, την ίδια ομάδα που πήγε να φτάσει στο τελικό. Λίγο. Τον κοίταξε στα ίδια. Δεν πέρασε. Τι να κάνουμε, για sorry. Okay. Φέτος δεν ξέρουμε αν θα γίνουν μεταγραφές και αν θα γίνουν πωλήσεις και πώς θα πας. Ναι. Άλλη κουβέντα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Άλλη κουβέντα. Συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα μειωθεί και το budget, αλλά θα μειωθούν και οι μονάδες μέσα στην ομάδα. Πιθανότατο. Πιθανότατο, έτσι, ναι. Δεν είναι. Ναι, ναι. Οπότε δυσκολεύει ακόμα. Ένα credit λιγότερο είναι αυτό. Ναι, αλλά αυτό το δικό μου σκεπτικό έχει να κάνει με το ότι άμα παίζεις ένα παιχνίδι 90 λεπτά, ένα. Που δεν μπορεί δηλαδή το λάθος να διορθωθεί. Το λάθος μπορεί να το κάνεις και εσύ έτσι. Να τύχεις με έναν αντίπαλο του χεριού σου, να είσαι σε κακό βράδυ και να σε περάσει. Και να αποκλειστείς. Θα κάνεις μια εβδομάδα διακοπές στις παίχτες σου και θα μπουν μετά στο Λούκι. Ενώ ο τρίτος θα παίξει μετά από ένα μήνα. Πω, κάτι. Ναι, μαζί σου και σε αυτό. Αλλά το κίνητρο του να μπει στους ομίλους του Champions League, όπως και να το κάνουμε, είναι περισσότερο. 99% θα καταλήξεις στην ίδια κατηγορία. 99 λες εσύ. Δηλαδή θα παίξεις στο Europa. 99 λες εσύ. Ας το δούμε. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα φέτος. Είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Κανείς, δεν νομίζω, αλλά. Θα το δούμε. Καταρχάς, κάτσε να δούμε αν θα είναι στο Champions League ο Πάοκ και αν θα είναι η ΑΕΚ. Έτσι είναι και αυτό. Όλα ανοιχτά είναι. Να δούμε αν θα είναι ο Πάοκ δεύτερο. Δεν μιλάω για Άρη και Πάοκ. Γι' αυτό σου έθεσα. Ναι, όχι, σου λέω αν θα είναι ο Πάοκ ή η ΑΕΚ. Η δεύτερη είναι η τρίτη. Ναι. Καλύτερη. Εγώ ένα λόγο που ήθελα εκτό από το κύπελο δηλαδή ήταν να πάρω το καλό εισιτήριο. Ναι, όντως. Γιατί με το κύπελο παίρνει και το καλό εισιτήριο. Πήγαινε για εβδομάδα μετά, εντάξει, οκ, αλλά και πάλι μια χαρά ήταν. Μια-δύο εβδομάδες μετά. Έτσι πως είναι τώρα. Όχι, μια χαρά είναι τα πράγματα τώρα. Άσε ρε φίλε, σε παρακαλώ. Να σε καλά για να πάμε και στους επόμενους. Καλά απόγευμα. Να σε καλά, καλά απόγευμα, φιλιά. Πάμε στον επόμενο, ναι. Το τελευταίο πρωτοδιάλειμμα, Νίκο. Θα φανεί. Ναι. Καλησπέρα, τι κάνετε, παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα, σας, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι από το Μανχάιμ, καλά είστε. Γεια σου, ρε Κώστα. Μανχάιμ, Ναι, ναι. Ωραία. Παιδιά, σας βγάζω το καπέλο. Ειδικά για τον πιο προηγούμενο αυτόν που εγώ τώρα τυχαίνω με τα είναι, άδικα. Φίλος είναι. Φίλος είναι. Ωραία τα λέει. Όλοι έχουν φωνή εδώ πέρα. Ωραία τα λέει. Το καλό είναι. Σε βγάζω το καπέλο εσένα, αγόρι μου. Πραγματικά σε το βγάζω, Ξέρεις. Έχω πέσει το γέλιο κάτω και ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι μεγάλη υπόθεση όταν κάνεις μια κουβέντα με κάποιον να βγαίνει νόημα. Ωραία. Και με το συγκεκριμένο κύριο. Μεγάλο σου βγάζω καλό. Από εδώ ακούγουμε μέχρι τη Σουρκάρη από το γέλιο μου να πούμε. Και ο άνθρωπο δεν έχει πάρει γραμμή. Στο μεταξύ, χθε το βράδυ δεν ήμουν χαρούμενο. Εγώ που ακούστησα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα. Α πούμε για τη δίκη μα. Εντάξει. Okay. Να κάνουμε. Okay. Θα δείξει συνέχεια. Ναι. Θα δείξει συνέχεια πώ θα πάμε. Έτσι. Δεν ψηλά, ούτε ανεβαίνουμε στα τηλεφάκια, ούτε πετάμε, ούτε τίποτα. Θα το πάμε λαό, να δούμε πώς θα πάει, παιδί μου. Ναι. Αλλά, χθες το βράδυ, στις 3 η ώρα τη νύχτα, ξέρεις λίγο από το, έτσι από αυτό, από το παιχνίδι, καθόμουν και το ξανακούω τον τύπο αυτόν να λέει τα ίδια. Και εκεί το πάλι στο σταθμό το δικό σας. Αλλά σε άλλη εκπομπή. Και του βγάζει ο άλλος, φίλε, ένα ωραίο τρόπο. Παιδιά, θα έρθω εκεί να μου κάνετε μάθημα. Είμαι 60 χρόνια, αλλά σας παίρνω μαθήματα. Εγώ δεν μπορώ να φερθώ έτσι. Μπράβο σας. Σας παραδέχομαι, σας βγάζω το καπέλο σου, λέω με τίποτα. Αυτό είχα να πω τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα στο Μανχάιμ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το Μανχάιμ είναι κοψηλά στη Γερμανία. Γερμανία δεν είναι, ξεφτυλίστηκα. Γερμανία, ναι. Γερμανία, αλλά πού είναι, κάτσε λίγο τώρα, γιατί αυτό με έψει. Μανχάιμ, Γερμανία. Μην καλείτε, άλλα θα πάμε στο break. Έλα, τώρα. Πάμε διάλειμμα, ναι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Η άγρια νιώτη, λοιπόν. Ελένη Μπούντου, φίλε. Ελένη Μπούντου. Μας έδωσε τέτοιο έμπνευση. Βεβαίως, έμπνευση. Μας ακούει κιόλας. Για να είναι και ακροάτρια. Ξεκινήσουμε με ένα ωραίο κομμάτι στο δεύτερο. Μας έδωσε έμπνευση με ένα κείμενο και το σιγοτραγουδούσαμε τραγούδι και πήγαμε με αυτό. Βεβαίως. Δυνατός Μίλτος Πασχαλίδης. Έχουμε δύο γραμμές. Αεκάρα ο Μίλτος. Εντάξει, τι κάνουμε. Ναι, ναι. Δυνατός. Δεν τον έχω δει ποτέ live. Και μοιάζει πολύ στον Κώστα Σπυρόπουλο. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, 2-3-10-2-7 και 3-8 για ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο αθλητικό Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με το γάτο, σαν το σκύλο με τον γάτο. Εδώ είμαστε για 20 λεπτά και ακόμα θα πάμε παρέα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. Καλησπέρα. Μοσχοβίτη. Μάλιστα, κύριε. Σε κατάλαβα από την αναπνοή την πρώτη που παίρνει πριν μιλήσει αυτό. Σοβαρά, είναι τζούρα το τσιγάρο. Μάλιστα. Λίγο, Βάλτερ, παιδιά, βάλτε και του Σιδηρόπουλου το ειρήνη να πούμε να πάμε βαρέσουμε τα μυαλά μα. Έλα, ρε, τώρα, εντάξει. Έλα, Μιλτάρα, μια χαρά είναι. Είδα, χαλαρός είναι. Δύο πράγμα στη χαίρομαι. Τι. Εντάξει, ναι, δηλαδή αν μου πεις 5 μπουκάλια από μένα, πάμε μάλαμα ή αρμανιτάκι. Δεν τους μπορείς. Κάτι τέτοιου τύπου, δηλαδή, ναι, δεν.
Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω, okay. Γενικά, να ξέρεις, ψηλέ μου, αυτούς οι οποίοι δεν τους αντέχουν αυτούς, εγώ τους καταλαβαίνω, γιατί όντως, άμα δεν είσαι λίγο αυτής της σκηνής, δεν ακούγονται, δηλαδή δεν παλεύονται. Το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Δεν παλεύεται η φάση. Και μου έχει μείνει τραυματική εμπειρία, εσύ, Νίκο, και ο άλλος Νικολάς. Εδώ είμαι. Τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο. Εδώ είμαι. Γεια σου, ρε Νικολά. Για πες, τραυματική εμπειρία. Στις πρώτες τρεις βαθμούς. Δεύτερης, δηλαδή, αδικής και σε πρεμιέρα. Ήμουν 16 χρονών, το 19. Ναι. Και φαντάσου, δηλαδή, πώς ήταν η φάση τότε. Ήμουν ένα φίλο μου που ήταν Ηρακλειδής, αλλά ήταν περισσότερο φιλοπόψης. Τον είχα κάνει παρά... Όχι, ήταν και Ηρακλειδής, δηλαδή και εγώ πήγαινα στο τουλάχιστον 7 παιχνίδια του Ηρακλή το χρόνο. Okay. Ναι. Δηλαδή με όλες τις αθηναϊκές ομάδες και μπάσκετ. Και αυτός ερχόταν φυσικά στα ντέρμπι στην Τούμπα. Τέλος πάντων, πλησιάζουμε να πάμε 4α και ξιόμαστε. Δηλαδή, για να καταλάβεις, δηλαδή, πόσο κάλτ ήταν εκείνη η δεκαετία, ρε παιδί μου. 16 χρονών τώρα, ναι. Τώρα από το κάθε τσέκι 16 χρονών, ναι. Ναι, κάνει πολλά μια κουκούλα, ναι. Κοιτσιόμαστε, ναι. Λέω, ρε, εσύ, λέω, να μπούμε, με κοιτάει, δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι άνετα. Λέω, στη Βίτα, λέει, πίσω από την αρχαία καλύτερα, φάνω. Ναι. Ναι, δεν πήγαμε, δεν τελειμούσαμε, 4α, η κάτω ήταν τα χάπια και πάνω ήταν ο Μάκη. Ναι, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, παρόλο που εγώ είμαι μέλος της 4α του συνδέσμου, αλλά γενικά, παιδί μου, δεν είναι κάτι σέτρο και δεν ήταν πιο άγρια χρόνια, ναι, οκ. Ήτανε μια παρέα που λες, παοκτσάκια, ρε παιδί μου, από Αθήνα, νιγοϊπάδες, όλες τα μάδα αντιμένα. Και μάλιστα οι δύο ήταν και κιουράδες, δηλαδή κάτι μαλλιά, καταλαβαίνεις, αυτά να πάνε. Α, αυτά τα ξυσμένα, και τέτοια τα μαλλιά. Και έρχονται κάτι ελεηνοί, λιγδιάριδες, accept, ξέρω εγώ, motor και τέτοια, να πούμε. Ναι. Και τους δώσαν σούτια. Παοξίδες τώρα. Ρε παιδιά, ταυτόντες βγάλανε κανονικά. Ξέρανε από δεκάδες από ιστορία του ΠΑΟΚ. Κανονική έρευνα, ναι. Και τους βαρέσανε επειδή ήταν εντυμένοι. Κιουράδες, ε! Και οι δύο τα κιουράδες. Κιουράδες. Ναι, εκεί ήταν όλοι μαυροδημένοι, ξέρεις. Τελείωσε όμως φασμάτινο μαύρο παντελόνι, μαύρη κάρτα. Μαλλί, ξέρεις, με δελέ που πήγαινε από εδώ μέχρι τα γραφεία σας, από την Όλγα. Από το γείτονά μου, τον Αγόρα δηλαδή, μέχρι εσάς. Τέλος πάντων, χάρηκα χθες, είναι η αλήθεια. Δεν το περίμενες κι εσύ, μη μου πεις ότι περίμενες, μη μου πεις κανένα τέτοιο. Όχι, όχι. Α, έτσι, μπράβο. Ούτε κι εγώ. Τίποτα, δεν έκανα. Ας, εντάξει, τα γούρια μου πιάσανε, έκανα τα δικά μου φυσικά. Οκ. Okay. Αλλά τα έκανα για το χι φυσικά, δεν τα έκανα για το διπλό. Το ομολογώ και το παραδέχομαι, εντάξει. Τώρα, κοίταξε, μου θυμίζει τη φάση, ρε φίλε, επειδή έσπασε το ΑΕΚ του Ολυμπιακού, όπως ο Παναθηναϊκός πήρε 6 βαθμούς στο 10 από την ΑΕΚ, μέσα έξω. Φοβάμαι ότι και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να γίνει κανένα μυστήριο, ας πούμε. Τώρα, καλά, κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι τώρα για τον Ολυμπιακό, μυστήριο. Ο Ολυμπιακός τι κίνητρο είχε στο πρωτάθλημα, το ΑΕΚ το χάσε. Μετά το τέλος του πρωταθλήματος έχει τελικό κυπέλου. Και έχει την Γούλφ, ναι. Δηλαδή, την το Γούλφ, να έρθει η ΑΕΚ τελευταία γωνιστική που μπορεί να καίγεται για την νίκη και να τον κερδίσει, οκ, okay, δεν θα ανοίγει κάτι φοβερό. Υπάρχει όμως και κάποια σκέψη. Ποιον θέλει για το market pool, ας πούμε, ποιον θεωρεί πιο σίγουρο, ρε παιδί μου, ότι θα έχει σίγουρο αυτός. Δεν ξέρω, τώρα τι να σε πω. Δεν ξέρω. Όχι αυτά, αγόρι μου, σε έναν οργανισμό υπάρχουν άλλα ακόμα που πρέπει να τα σκέφτονται όλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι επεξεγγέλατε. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι σχέσεις του και με τον ΠΑΟ και με την ΑΕΚ είναι στα άκρα. Οπότε, ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον, δηλαδή ουσιαστικά, ρε παιδί μου, αν ο ΠΑΟ κερδίσει τον ΑΕΚ και δεν χάσει την ΑΕΚ, είναι σίγουρα δεύτερος. Ναι. Ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ, ακόμα και αν γερδίσει ναι, το... Αφού είναι τώρα στο συντρία. Ναι, στο συντρία. Ναι, αλλά μισοβαθμία δεν μας βοηθάει. Μισοβαθμία δεν σε έχει, δεν την έχεις. Ναι, οπότε είναι έτσι δύο, δεν είναι τρία, γιατί έχω πάντα έτσι. Ναι, πράγμα. Σωστά, σωστά, πες το και έτσι. Οκ. Αν αστολογήσεις που είμαι να πούμε. Οκ.
Έτσι που λέτε ο Μάγκης αυτά. Να είσαι καλά, ψηλέ μου. Να πάρουμε τον επόμενο. Έχουμε καινούριες κινήσεις. Χαμός γίνεται στο μπάσκετ. Να είσαι καλά, ψηλέ. Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Τίποτα. Για λίγο χάσαμε το σπανούλι εδώ πέρα στην πόλη. Στον επόμενο, ναι. Έλα, γεια σας, παιδιά. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλή σας εβδομάδα. Ξεκινάμε το ποδόσφαιρο. Πάμε, πάμε. Για μένα η καλύτερη μας στιγμή εμφάνιση στο πρωτάθλημα και στα play-off. Μπορεί να έχεις και δίκιο, ναι. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Πρόσεξε. Καλύτερη εμφάνιση ή πιο ουσιαστική εμφάνιση. Ήταν καλός από χθες, ρε. Γενικά ήταν καλός. Καλύτερη εμφάνιση. Η καλύτερη και βάση και, και με τον αντίπαλο και με τις αποσύσεις που είχες. Δεν ήταν άσχημο. Ήταν καλός από χθες. Καλός ήταν. Καλός ήταν. Για δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να κερδίσει. Μόνο ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ το κέρδισε στο κύπελλο. Ναι, και χθες. Του... Και, και χθες. Ήταν ο καλύτερος Ολυμπιακός, εγώ το παραδέχομαι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Χθες η λεπτομέρεια ήταν με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο που ήταν περίπου ανάλογο το παιχνίδι, η λεπτομέρεια με τον Ολυμπιακό. Αν σε εκείνο το μάτσο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Οκ, okay, ήταν λίγο καλύτερος. Ναι. Αυτό. Ήταν λίγο καλύτερος. Δεν μπορούσα να κάνω το 0, δεν το κάναμε. Τώρα δεν πάμε έτσι. Έτσι. Στο δεύτερο ήμουν εμείς κατά ένα άλλο. Πάμε τον κόλ και μετά ξυπνήσαμε. Προσπαθήσαμε να ξυπνήσουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα εμείς τους κάναμε πολύ μεγάλη ζημιά, παιδιά, μην κοιτάς που δεν το παραδέχονται. Το θέλαν το ΑΕΚ με τα πάνω αγώνες και με πιο δύσκολο. Κοίτα, δεν ξέρω αν τους έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, επειδή νομίζω ότι πλέον έχω καταλάβει πώς λειτουργεί ο οργανισμός του Ολυμπιακού. Είναι τέτοια η ανάγκη τους που προκύπτει από το κορυφαίο επίπεδο να σε κερδίζουν σε οποιοδήποτε, σε οτιδήποτε σε βρούνε, είτε αυτό είναι εντός είτε εκτός γηπέδου, που οποιαδήποτε ήττα τους αμέσως τους χαλάει την ηρεμία. Κατάλαβες. Και τώρα αυτά έτσι όπως γίναμε στην προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, και εσύ την έχεις αυτή την ανάγκη όμως πλέον. 100%. Αυτό σου λέω. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Αυτό εσύ και για σένα. Ναι, απλά τώρα επειδή όλη τη χρονιά η χρονιά πήγαινε σούπερ για τον Ολυμπιακό, τώρα αυτά που γίνανε τις τελευταίες μέρες, ναι, αυτό το τριήμερο το περασμένο, του χάλασαν την ηρεμία και την ισορροπία. Αυτό. Ναι. Σίγουρα δεν ήταν ο Ολυμπιακός τόσο καλός. Παίζει μεγάλο ρόλο που υπάρχει το πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα το ήθελε. 100%. Φυσικά. Απλά ίσως να επαναπαύθηκε λίγο. Αλλά πάλι όπως λες και εσύ ήθελε το ίδιο. Ναι. Με μείον, πήραμε πρωτάθλημα έτο, με περισσότερες νίκες. Αυτή απλώς ήταν πιο δύσκολο, με παραπάνω αγώνες και είπαμε τα δικά τα παιχνίδια. Απλά ο Ολυμπιακός πλέον να αρχίσει σιγά σιγά να έχει στο μυαλό του λίγο το κύπελο, λίγο τη Γούλφς. Τη Γούλφς κυρίως. Την Γούλφς κυρίως. Ο Ολυμπιακός με το 0-0 ήταν χαρούμενος. Κοίτα, ο Ολυμπιακός εμένα, όσο το είδα χθες, αυτή την εικόνα μου έδειχνε ότι πάει να πάρει το 0-0. Ναι. Προσπάθησε, δεν μπορούσε. Δηλαδή, εγώ από τον Πάοκ δεν περίμενε την εμφάνιση. Τώρα δεν ξέρω αν μεσολάβησε η βαθμή που πήραμε πίσω και όλα αυτά. Στο δεκάλεπτο, παιδιά, μπήκαμε τρεις φορές στην περιοχή και χάσαμε δύο ευκαιρίες. Εσύ ξέρεις τι. Επειδή λίγο τον Πάοκ τον έχουμε ξεπατώσει στα play-off. Έτσι, δηλαδή. Τον έχουμε ξεπατώσει, έτσι. Ναι. Πρόσεξε με λίγο. Να σου πω όμως λίγο κάτι. Τα εκτός έδρας παιχνίδια του, αν εξαιρέσω τον Όφη, τα εκτός έδρας παιχνίδια του στα play-off δεν είναι άσχημα. Δηλαδή, στο ΆΚΑ έπρεπε να κερδίσει. Στο δεύτερο ήμασταν καλοί, αλλά παίζαμε τον Όφη. Ναι, στο ΆΚΑ έπρεπε να κερδίσει. Στο ΆΚΑ παίξαμε μόνο ένα ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό. 60 λεπτά. Τόσο άντεξε. Ναι. Τόσο άντεξε. Στον Άρη το 0-2 σε αδική. Θα μπορούσε να το σκόρ μεγαλύτερο. Ας τον Άρη τώρα. Με τον Όφη εγώ να το καταλάβω. Αλλά α πούμε τώρα μέσα στον Ολυμπιακό, σε αυτή τη φάση που είναι τώρα ο ΠΑΟΚ, έτσι όπω ήταν 12 Ιουλίου με τόσε απουσίε. Οκ, έχει κάνει καλέ εμφανίσει. Νομίζω ότι αυτό που τον έχει χαλάσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ είναι η εικόνα του στην Τούμπα. Στα play-off. Και εκεί το καταλαβαίνω το ξεπάτωμα, γιατί ζητούμε είναι κακός. Σε όλα τα παιχνίδια. Σε όλα τα παιχνίδια. Άντε ναι. Μεγάλη ομάδα πέσει και στα δύο ημίχρονα. Ακριβόμαστε πίσω στο δάχτυλο μας, έχουμε απουσίες. Κοιτάξτε, Μαριανός, τώρα για μένα δεν είναι καμιά δικαιολογία. Εμείς έχουμε 8 πρωτοκρασάτους. Θα πεις άλλο μέγεθος εμείς, άλλο ο Άρης. Καμιά δικαιολογία σε ό,τι έχει να κάνει με τι. Όχι, να σου πω λίγο κάτι. Περίμενε, στο κομμάτι των απουσιών πάντα υπάρχει δικαιολογία. Άντε Μαριανό να μιλήσει λίγο. Ναι. Σε τι δεν έχω δικαιολογία, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα λίγο το διάβαζα. Ότι ο Πάουκ έχει 8. Παίκτες που 7 είναι δεκατάδες που δεν παίζουν. Ναι, πρόσεξε μου λίγο. Ο Άρης έχει 15. Και αν βγάλει το πρωτοφύλακα 14. Ή τι εντάξει, τι δεν έχει δικαιολογία. Φυσικά και έχει δικαιολογία. Αν κερδίσει τα παιχνίδια του Άρη, με 14 παίκτες έπαιζε. Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα σου έχει βγει τραυματισμό του Άρη και σου έχει βγει το θέμα του Σούντριν. Δεν είναι αυτό, δεν είναι έτσι. Τώρα ο Ένικ είχε ανάγκη αυτού του παίκτες για να δώσει και λίγο ανάγκη. Τώρα του είχε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ σου λέω τώρα τι απουσίες. Μην βλέπεις τη διαχείριση που έκανε μέσα στη σεζόν, μπορεί να ήταν διαφορετική τώρα. Ναι, τώρα για ένα χιουμοριστικό που μου πέντε αρκετός πονηρός. Για πες. Για πες και πάμε και στον επόμενο. Ναι. Λέει, κοίταξε τι πρέπει να κάνει ο Καρυπίδης, λέει. Πότε θες Μαντσίνη παράδειγμα.
200.000. Πάρε 100, θα σου δώσω άλλες 200 αν πάρουμε το κύπελο και ένα εκατομμύριο αν πάρουμε το πρωτάθλημα. Λέει, αφού δεν πρόκειται να πάρουμε κανένα από τα δύο, θα μείνει τα 100.000 και θα είναι ο Άρης ευχαριστημένος. 2.50 παίρνει αυτό το παιδί. Πόσο? 2.50. Ναι, αυτό το χειμωριστικά. Ναι, το κατάλαβα. Και τα υπόλοιπα, εντάξει, μακάρι να πάρουμε το κύπελο και εκεί θα βρούμε τα λεφτά. Καρυπηδά, κάνει δουλειέ τη Νάουσα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, άλλο deal για καρυπηδά. Μην καλείτε άλλο όσοι είναι αυτή τη στιγμή στο τηλεφωνικό κέντρο, διότι βλέπω τρεις. Σύντομα, καθένα για να κλείσουμε. Πάμε, καλησπέρα. Έλα, ρε Νικό. Έλα, ρε Κλεωμένη. Έλα, Κλεωμένη. Τι γίνεται, ρε φίλε. Πήρα και όλου να πούμε, μιλάνε, λένε ότι του κατεβαίνει. Εγώ που γνωρίζω τα πράγματα. Άντρε, Κλεωμένη. Είσαι στοχοπροσιλωμένο, εσύ, όντω, δεν ξεφεύγει. Κάθε φορά για άλλη λε. Λοιπόν. Άκουσα το Χρήσανθο Νίκο, λέγατε για τον Σάκητ. Ο Σάκητ είναι αυτός που έπαιζε στον Ατρόμητο. Ναι. Σαπάκι. Πρώτη... Είναι αυτός, καλός παίκτης. Πρώτη επιλογή, το, λέει το δικό μου ρεπορτάζ για το δεξιάρο της άμυνας. Και βγαίνω. Δεξί μπακ είναι. Ναι, δεξί full back. Α, στον Ατρόμητο τον είχα δει, έπαιζε και αριστερό μπακ, γι' αυτό λέω. Η δεύτερη θέση του Σάκητ είναι το 6. Μπορεί να παίξει και εξάρι δηλαδή. Α, μπορεί να παίξει εκεί. Είπατε ναι. Για το Μέγερη, μέχρι εκεί όμως. Άλλο όνομα δεν αναφέρατε. Μέγερη δεν. Αν μείνει ο Κουέστα, δεν νομίζω να έρθει. Δύσκολο. Ναι, άμα μείνει ο Κουέστα, το Μέγερη τι να τον κάνεις. Είναι πολυτέλεια μετά να έχεις δύο τερματοφύλακες καλούς. Για πάγο. Μένα θα ήταν καλό, αλλά ο Μέγερη είναι ένα κατοστάρικο συμβόλαιο. Και εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι αλλά είναι καλός τερματοφύλακας. Καλός είναι. Αν φύγει ο Κουέστα, πάντως θα είναι καλή. Ναι, εγώ περιμένω. Δεν μου λες. Ο Αυλονίτης έκλεισε σε καμιά ομάδα. Όχι, και ελπίζω να μην κλείσει ούτε στον Άγγλα. Έλα, ρε Νίκο, υπερβολική. Έλα το παιδί. Δεν είμαι φαν. Πρόσεξε. Είναι καλός παίχτης, δεν είμαι φαν του. Είναι αργό, πολύ αργό στόπερ. Ελπίζω να μην κλείσει. Είναι καλός. Πολύ αργός. Μάλιστα. Και έτσι όπως έχω μάθει για τις κινήσεις του Άρη σε ό,τι έχει να κάνει με τα στόπερ, δεν φαίνεται να είναι ο Αυλονίτης μέσω πλάνου, γιατί από αλλού είναι επιλογές για τα στόπερ. Από αλλού είναι. Ναι. Και για τα χαφ, ας πούμε, αν μείνει ο Σάσα και ο Ματίγια, να πούμε που θα μείνουν. Θες άλλους δύο χαφ. Ναι, για παίξει πίσω από το center four θα πάρει και εκεί παίχτη. Ανάλογα τι σύστημα θα παίξεις. Αυτό που παίζει τώρα, μωρέ, που λένε 4-2-3-1, αυτό δεν παίζει. Μπορεί να πάει με 4-4-2, δεν ξέρεις. Που βασικά, από ό,τι γνωρίζω, δύσκολα θα δούμε 4-4-2, θα φανεί. Ναι, περιμένω εγώ να σας ακούω να πείτε να ξεφύγει το Χρήσανθο κανένα ονόματα, πρόσεξε με λίγο, μέχρι να τελειώσει το μπαν δεν θα πούμε ούτε ένα όνομα, να ξέρετε. Δεν είναι το τραγούδι απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Μέχρι να τελειώσει το θέμα του μπαν δεν θα πούμε ούτε ένα όνομα. Τώρα μια κουβέντα για το μια τελευταία για να πάμε και στους άλλους δύο, ναι. Έγινε πολύ δώρο για αυτό το μάτσο. Εμένα, ναι. Χωρίς θέλω να γίνω κακός, μου φάνηκε προκλητικά διάφορος Ολυμπιακός. Χωρίς να θέλει αυτό. Ναι. Αυτό τίποτα άλλο. Ήταν δηλαδή. Μιλημένο, να πω, σαν να οι παίκτες να κατέβηκαν να κάνουν αγκαρία, να είναι μια. Να κατέβηκαν από υποχρέωση. Το μυαλό τους δεν ξέρω που το είχαν. Στη Γούλφς το είχαν, στο Κύπελο το είχαν, στη Μύκονο το είχαν, δεν ξέρω που το είχαν. Αλλά μου έδωσαν την εντύπωση ότι κατέβηκαν σαν αγκαρία και ήταν προκλητικά αδιάφοροι. Πρώτη φορά βλέπω τον Ολυμπιακό τόσο αδιάφορο. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κλεωμένη. Να είσαι καλά. Στον πρώτο τελευταίο για σήμερα, καλησπέρα. Ναι. Ναι. Καλώς το να. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά, εσείς, κύριε. Τι ήθελε ο Κλεωμένης, να βγάλουν κανένα αυτόματο, να αρχίζουν να μας καθαρίζουν έναν. Και πόσο λένε, Λιμιέ, πάρ το κάτω. Τι θέλεις, Γιαννούλη, εσύ τι. Με κοίταξε στραβά, με μάρκαρες. Γιατί με μάρκαρες, πάρ το κάτω. Προκλητικά διάφορος Ολυμπιακός. Το 91, ρε, λέει, ναι, πόσο λένε, Κλεωμένη, θέλουν να βάλουν γκολ. Και βάλα γκολ και ήταν με κλωτσιές, με μπουνιές, με φάουλ, με offside. Ναι, αλλά ήταν προκλητικά αδιάφορος. Δεν ήταν προκλητικά αδιάφοροι. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω για Βασίλη Αυλονίτη, ξέρω για Ντίνο Ηλιόπουλο, έχει κλείσει την εσκήση. Τάσος Αυλονίτης, τάσος. Και ο Ντίνος Ηλιόπουλο και ο Μίμης ο Φωτόπουλος έκλεισε στην Μπασαξεχήρ. Για τον Αυλονίτη, τον Βασίλη δεν ξέρω. Για τον Τάσο έλεγε. Ναι. Από αυτό κυνηγάει τώρα ο Κλεωμένης να κάνει πρωταθλητισμό και κύπελα και τέτοια. Μάλιστα. Ο Κλεωμένης μπορεί να τον κυνηγάει, ο Άρης όχι. Καλά. Τώρα στα σοβαρά. Στα σοβαρά. Ναι, πάμε. Γιατί του Κλεωμένη ήταν άστα να... Πάμε λίγο στο χθεσινό μάτς. Ναι. Πάμε. Τώρα, για κάποιους που επικαλούνται τον Κούγια εδώ πέρα σαν εξπέρ και σαν ότι αυτός θα λέει σωστά πάλι στο Μέγκα βγει και εδώ από το σταθμό σας κάτι, μωρέ. Κάναμε προηγούμενα εκπομπές. Ναι, λέγε. Και πάλι
Και πάλι βάλαν τον Κούγια. Εδώ έχουν διασυρθεί όλοι το Πανελλήνιο. Κυβέρνηση. Τι είπε ο Κούγιας? ΕΠΟ, ΜΕΠΟ, επιτροπές, έχει διασυρθεί το ΠΑΝ. Και, ναι. Και τι έρχεται ακόμη. Και τι έρχεται ακόμη. Δεν ξέρω αν έχετε πει. Το άκουσα από το Focus εκεί, από κάποιον Μουστάκη. Ναι. Έρχεται τώρα στο δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό τώρα. Διατακτικό από το ΚΑΣ. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ο ναι. Όραστος είναι. Έρχονται οι δείκτες στην ΕΠΟ που θα τους κατευθύνουν πώς θα δικάσουν. Εκεί θα δείκτες, έτσι ακριβώς, όπως το λέω, δείκτες. Δείκτες που θα τους δείχνει πώς θα δικάζουν στο κάθε σημείο εκεί πέρα και καλά την πολυδιοκτησία. Ποια πολυδιοκτησία, ποια με το νου τους, το τίποτα. Τέλος πάντων, σε δουλειά θα βρισκόμαστε τώρα, επειδή το θέλανε οι Αυγενάκηδες και οι Μητσοτάκηδες και οι Μιαρινάκηδες και οι Καραπαπάδες και οι Παραντούριδες και αυτά. Έτσι που λέτε. Τώρα με τους δείκτες που θα τους υποδείξουν το ΚΑΣ. Εκεί θα οι διαιτητές του ΚΑΣ. Εκεί η πράγμα... Οι διαιτητές, έτσι νομίζω λέγονται. Οι διαιτητές του ΚΑΣ. Δείκτες, έτσι το άκουσα τώρα. Ναι. Το Μπετρουλάκι, έτσι θα το λέω. Ναι, τι είναι αυτοί οι δείκτες, δεν ξέρω, το είπατε εσείς από το σταθμό σας. Όχι, εμείς βάλαμε τον Κούγια. Εμείς βάλαμε τον Κούγια. Ο Κούγιας μπροστά, Οι δείκτες που θα ξεφτυλιστεί πάλι το Πανελλήνιο και θα τους λέει πού είναι, τι υπάρχει. Ο τέταρτος ξάδερφος του Ιβάν και αυτά που βρήκε τα λεφτά και αυτά. Αυτά είναι για γέλια, ρε. Στήθηκε ένα τίποτα και πάλι για να μας αναστατώσει, να μας πάρει το πρωτάθλημα. Όπως και με τον Πλατανιά που μας φέρισαν και εκεί τον Νταμπ. Όπως και με τον Αρετόπουλο, με τον Πλατανιά έπρεπε να φάνε μείον 6 για το ξύλο που δώσατε στον Πλατανιά και να πάρουμε εμείς τον Νταμπ. Όπως και με τον Κομίνη πάλι έπρεπε να πάρουμε τον Νταμπ. 3 Νταμπ στη σειρά έπρεπε να έχουμε. Και ένα φέτος 4. Και ένα φέτος 4. Και πάλι σκαρφιστήκανε το ξενοδοχείο και αυτά. Η πολυδιοκτησία είναι του Καρυπίδη με το Μαρινάκι, του Κούγια με το Μαρινάκι. Αυτά είναι τα καραμπινάτα. Όλα τα άλλα είναι κοροϊδίες, όχι στη διπλούν, όχι στην εκατοσταπλούν. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε το μεγάλο το ξεφτιλίκι, τώρα θα συνεχιστεί. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Τι, με τους δείκτες και με αυτά θα τους λένε εδώ θα ξηγηθείτε έτσι. Εδώ, γι' αυτό και παρατούνται ένας-ένας. Φιλόπουλοι, Μιλόπουλοι, ο Μερβριώνης και αυτά. Να σε καλά για να πάμε και τους δύο τελευταίους. Πιάσ' το Ζαγόρα να λέει τις αστιότητες. Το Γούλια, έτσι. Φιλιά, έφυγες. Έφυγε. Ο Ζαγόρας. Έφυγε. Έλα, μη μιλάς έτσι. Είπαμε δεν μιλάς έτσι, θα μιλάς όμορφα. Άιντε. Νίκο, πάω 24 έχουμε ρε φίλε. Τόσα πράγματα έχουμε να πούμε. Πρώτα τελευταίο, ναι. Μην καλείτε άλλο, ναι. Ρε παιδιά. Ναι. Σύντομα, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε βεβαίως. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κλεωμένη το λένε. Τον προπροηγούμενο, ναι. Τον προπροηγούμενο. Ναι, ναι. Ήταν προκλητικά αδιάφορος ο Ολυμπιακός. Προκλητικά αδιάφορος, ναι. Ενώ με τη μεγάλη ομάδα του Άρεος μέσα. Ήταν υπερβολικός ο Κλεωμένης. Ήταν, τα είχε δώσει όλα. Αν έχεις ακούσει τον Κλεωμένη και άλλες φορές, έχει μια δόση υπερβολή στα λεγόμενα. Δεν με ενδιαφέρει, άκουσε με να ολοκληρώσω και μετά παίζουμε ό,τι θες. Ήταν 120% Ολυμπιακός στη Τζίτα. Στη Τζίτα ο Ολυμπιακός με τον Άρη, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ομάδα του Άρεος, ευρωπαϊκό μέγεθος, και έπρεπε ο Ολυμπιακός να τον κερδίσει, τον Άρη, με να του ρίξει την τόρθια, να παίξει με το 120% οι παίχτες του, γιατί θα γινόταν ρεζίλι αν έχανε από τη μεγάλη ομάδα του Άρεος. Ενώ με τον ΠΑΟΚ δεν τον ενδιαφέρει, ξέρεις, ανταλλάσσουν και παίχτες με τον ΠΑΟΚ μεταξύ τους, είναι τα κίμια και τα κανονίζουν τα παιχνίδια. Τώρα μπορείτε να πείτε ότι θέλετε, να κλείσω κιόλας, να πάρετε το τελευταίο. Δεν έχω από κάτι να σου πω, να λέει, να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο, καλησπέρα. Πώς γίνεται κάθε φορά τελευταίος. Έλα γοράκι μου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δεν πειράζει. Καλή εβδομάδα. Και εγώ έλεγα ο Μπαρμπασάβας δεν έκανε δικό. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, Σάβα. Τι κάνουμε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Ωραία, αυτά εδώ πέρα. Απλώς μια καλησπέρα, καλή εβδομάδα και όλα ήρεμα. Όλα ήρεμα. Καλοκαιράκι είναι, μη συγχύζεστε. Να ακούσουμε και τον Νικόλα με το Στέργιο να δούμε. Έχουν ενδιαφέροντα πράγματα. Τι καλοκαιράκι είναι, εδώ με τα τζιν γυρνάμε και έχει ψύχρα τώρα. Καλά είναι, έτσι παιδί. Καλοκαιράκι είναι. Είναι η καλύτερη φάση του καλοκαιριού, είναι αυτή που διανύουμε εδώ και μια μέρα. Αυτό είναι. Εντάξει, με αυτό το βαρδαράκι καλά είμαστε. Είμαστε ψηλά, βόρειες χώρες. Πού είσαι τώρα, δρομολόγιο εκεί? Όχι, τώρα είμαι εδώ στην Περαία για καφέ. Περαία για καφέ. Και ακούω το αεράκι τώρα. Πού, Περαία, κάτω παραλία? Κάτω παραλία και έχω τα ακουστικά στο αυτί και ακούω. Μάλιστα. Κοντά στην πλατεία είσαι?
Περίπου, περίπου. Κοντά στην πλατεία εκεί είστε. Άλλωστε, δυνατός. Ναι, εντάξει, εντάξει, άσο. Περίπου εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται. Κάντε τη ροπιτάξη στον κούκο, πάρε μετά όταν φύγει. Μετά όταν θα φύγω. Έγινε Σάββα μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τελικά τη ροπιτάκια έγινε. Χρόνια ολόκληρα. Ωραία είναι, ναι. Νίκο. Έλα. Αυτά για σήμερα. Πιστεύω ότι για σήμερα αυτά. Θαρώ. Ωραία, τι έχουμε να πούμε μετά. Αύριο. Ακολουθεί. Καλά, θα έχουμε και αύριο. Ακολουθεί για την ώρα. Πάω 24, εδώ ο Νίκος Μοσχοβίτης, ο επιτελάρχης που όλοι αγαπήσαμε. Σωστός. Και κάποια αγαπά να μισούνε. Αλλά haters gonna hate. Θα είναι μαζί μέχρι και τις 9 και όλο το επιτελείο του εδώ πέρα. Μια μισή ώρα στο τέλειο θα μιλάει, σίγουρα. Δηλαδή πάλι θα απλωθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Έχουμε να μου για τη Βίλα Ευάγγελο του Φαραντούρε. Λοιπόν. Έχουμε πάει σε καμία καπεταριά νησιά. Βίλα Ευάγγελο δεν έχουμε δει πουθενά. Τι θα γίνει μετά. Θα μπει ο Νίκος κατά τις 8 παρά, θα πάρει το στέλιο, θα κάνει σταυροπόδι. Ναι, για να πάρει μέχρι τις 9. Ναι, τσιγάρο. Αυτό. Ναι, χαλαρό. Αν κάπνιζε. Βίλα Ευάγγελο, ρε φίλε. Σε μια εβδομάδα πάλι κουτσουρεμένη για την εκπομπή μου. Στην Τετάρτη δεν θα έχουμε. Νίκο, τέλο όμω, εβδομάδα κανονικά, φίλε. Γεια σα, μετά κάνουμε, κάποια άδεια και τέτοια. Θα σου πω κάτι. Και όσο πήγε, καλά ήταν. Τι να κάνουμε. Ναι. Κάτι κυπελάκια, κάτι εμβόλυμε αγωνιστικέ playoff. Καλά πήγε. Παράπονο μην έχει. Καλά είμαστε. Όχι, καλά πήγαμε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Την άλλη Τετάρτη έχει μια γουσού το Εραστίνη του Άρη. Βέβαια, ρε φίλε, εκεί πρέπει να είμαστε. Δεν πρέπει να τη βγάλουμε όλη τον αέρα. Τι ώρα. Η μπασκετική. Τα η ώρα. Η μπασκετική να πάνε. Αλλά ο ένα μπασκετικό είναι και γραφείο τύπου. Στι θέσει γουσού δεν μπορεί να γίνονται, φίλε, τέτοια πράγματα. Άστο. Η γουσού δεν είναι για αέρα πλέον. Ναι, όντω. Και άμα έχουν και θέματα μπάσκετ, δεν είναι άστο. Κάποτε τι λέσχε πριν 10 χρόνια παίζονταν ζωντανά. Εντάξει, φίλε, είναι και ραδιόφωνο τότε για να την παίξουμε. Άλλα χρόνια. Ναι. Ωραίε συνέλευσε εκείνε. Λοιπόν, πάω 24, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τι 6.30. Καλή συνέχεια σε όλου.